Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η καμπή, η χρονική που διεξάγεται αυτή η συζήτηση, διότι σήμερα έχουμε τη γενικευμένη διαμαρτυρία, το γενικευμένο ξεσηκωμό του μαθητικού και φοιτητικού κόσμου απέναντι στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και της ανώτατης παιδείας. Και υπάρχουν δύο, κατά τη γνώμη μου, κόμβοι της δημόσιας αυτής συζήτησης που αξίζει κανείς να σημειώσει. Ο πρώτος είναι ότι έχει καταρρεύσει το μόνιμο επιχείρημα μέσα στην υπερδεκαετή προσπάθειά σας κατά συκοφάντησης του Δημόσιου Πανεπιστημίου ότι είστε υπέρ της αριστείας. Και όλα τα επιχειρήματα με τα οποία αντίσατε την πρωτοβουλία σας για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Διότι ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα πανεπιστήμια, τα δημόσια θα υπάρχει, ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα εκπαιδευτήρια στα οποία μπορείς να εξαγοράσεις μια θέση και θα έχουν και ισοτιμία από εδώ και μπρος, δεν πρόκειται να υπάρχει. Ο δεύτερος κόμβος αυτής της συζήτησης είναι το σημείο στο οποίο γράφεται το ίδιο το Σύνταγμα και είναι τα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Διότι το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχετε με ακροβατισμούς σερβίρει μια επιχειρηματολογία η οποία ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο. Χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε, που μιλώ πριν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα ήθελα το σχόλιο του, μπορεί να γελάνε και τα μουστάκια του κύριου Πλεύρη σήμερα. Ναι, μεταφορικά το είπα, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει, έχει ξεκινήσει και έχει φουντώσει η συζήτηση για το νομοσχέδιο του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και διαμορφώνεται ένα πρωτοφανές πολιτικό προηγούμενο. Εχθές το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης είπε στους υπουργούς του και στους βουλευτές του, μπορείτε να πάτε βολτούλα την ώρα της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι συμβατή η θέση του Υπουργού με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Οι υπουργοί ψηφίζουν με τη βουλευτική τους ιδιότητα. Προσέξτε τι προηγούμενο διαμορφώνεται και βγάλετε από το μυαλό σας ότι αυτή η πολιτική συνθήκη αφορά μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Διότι στους επόμενους μήνες μπορεί να χαίρεται η ακραία δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες, φαντάζομαι. Ας πούμε μια ελληνοτουρκική συμφωνία. Λέω εγώ, παράδειγμα. Ή κάτι άλλο που να άπτεται της ευαίσθητης ατζέντας της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία φαίνεται ότι είναι σε θέση να κάνει τον κατά τα άλλα υποτίθεται παντοδύναμο κύριο Μητσοτάκη να λέει πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα για άνθρωπο ο οποίος κατέχει τη θέση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή να λέει στους βουλευτές του, μπορείτε να ψηφίσετε οτιδήποτε και να υπονοεί ότι το ίδιο ισχύει και για τους κοινοβουλευτικούς υπουργούς. Είναι ένα μείζον πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν αφορά το νομοσχέδιο του γάμου των ομοφύλων. Αφορά την αυτονόητη πολιτική υποχρέωση του κυβερνώντος κόμματος να διασφαλίζει ότι έχει την πλειοψηφία. Διαμορφώνεται ένα πολιτικό προηγούμενο το οποίο θα το δείτε ότι θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Η πρόσφατη πανδημία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, απέδειξε ότι ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του, τουλάχιστον στις μεγάλες κρίσεις, δεν μπορεί. Και είναι ακατάλληλος για να διαχειρίζεται τις μεγάλες υποδομές. Και σας παρακαλώ, κάντε μια προσπάθεια κι εσείς να βελτιώσουμε το επίπεδο της συζήτησης μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κρατικές εταιρείες άλλων χωρών που έχουν επενδύσει στις μεγάλες υποδομές μας. Και στους σιδηροδρόμους είναι η Ιταλική κρατική εταιρεία. Στις τηλεπικοινωνίες είναι εταιρεία στην οποία το γερμανικό δημόσιο έχει 40% συμμετοχή. Και βεβαίως, εν προκειμένου, στο αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, έχουμε ένα καναδικό φαντ το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Καναδών ασφαλισμένων. Όπου εκεί έχουμε, άκουσα και με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι είναι πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Γιατί αποχωρεί το δημόσιο τότε? Δηλαδή έχει δώσει σε μερίσματα, επιτρέψτε μου να συμβουλευτώ τις σημειώσεις μου, 685 εκατομμύρια σε μερίσματα για τη χρήση του 22, προμέρισμα για το 23 και μείωση κεφαλαίου. 200 εκατομμύρια αναλογούν στη συμμετοχή του δημοσίου. Και εκτιμάται ότι από την πώληση των μετοχών, κύριε Πετραλιά, θα πάρετε λιγότερο από ένα δις. Κοντά σε αυτό το ποσό. Δηλαδή σε ένα χρόνο το δημόσιο εισπράττει το 1/5 του συνολικού τιμήματος που θα πάρετε από την πώληση των μετοχών. Πείτε μας ποια οικονομική λογική επιβάλλει να κάνετε κάτι τέτοιο. Και επειδή το θεωρείτε αυτονόητο ότι ο Καναδός συνταξιούχος μπορεί να υποφελείται από την τοποθέτηση του ασφαλιστικού του ταμείου στον
στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας συνταξιούχος να επωφεληθεί? Γιατί δεν διερευνήσατε την δυνατότητα συμμετοχής του ΕΦΚΑ στο αεροδρόμιο? Γιατί πρέπει να πωληθεί στο καναδικό φαντ λοιπόν το αεροδρόμιο μας? Θα μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ. Θέλω να σταθώ λίγο και στο θέμα της Aegean. Εκεί δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Το παίζουμε πάρτα όλα που το δημόσιο μονίμως χάνει. Τι κόλπο είναι αυτό? Το 20 δεν ήσασταν υπουργός, κύριε Πετραλιά. Τους είπαμε κάντε αυτό που κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία ενίσχυσε τη Lufthansa και πήρε μετοχές. Δεν το κάνατε. Πήραμε guarantees, προσέξτε όμως, όχι δικαίωμα κτήσης μετοχών. Πήραμε ως δημόσιο guarantees τα οποία μπορεί αμέσως να τα ενεργοποιήσει η εταιρεία. Οπότε αυτόματα πωλούνται στην τιμή που πωλούνται και χάνει το δημόσιο 35-40 εκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια. Όλες οι προβλέψεις λένε ότι θα ανέβουν οι μετοχές των αεροπορικών, διότι έρχονται από την κεκτημένη ταχύτητα της κρίσης, της πανδημίας, όπου περιορίστηκαν οι μετακινήσεις και κάνετε μια επιλογή η οποία και εδώ ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Δε τι είστε, οι υλοποιητές ζημιών? Εντάξει, έχετε μια αιμονή ιδεολογική ότι το δημόσιο δεν πρέπει να συμμετέχει πουθενά. Αυτά που ετοιμαζόσασταν να κάνετε, θέλω να θυμίσω, στο σώμα, στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, και σκοντάψατε πάνω στο Σύνταγμα και το Συνταγματικό Δικαστήριο. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο και στοιχειοδός να κομίζετε επιχειρήματα τα οποία έχουν νόημα. Θυμήθηκα, ήμουν αρκετά μικρός, είχε ανοίξει η συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της Αγίας Ηρακλής και είχε ο κύριος Ανδριανόπουλος μία συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ιδιωτικοποιούμε μόνο τις προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις. Του αντέτεινε ο δημοσιογράφος ότι η Αγίας Ηρακλής είναι κερδοφόρα. Και απάντησε ο κύριος Ανδριανούπουλος, μα μόνο σε κερδοφόρα θα έρθει επενδυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τοποθετήσεις του ελληνικού δημοσίου από τις οποίες μπορούσε ο Έλληνας φορολογούμενος να δει εισπράξεις. Τα ίδια κάνετε και στις τράπεζες και κλείνουμε αυτό. Είστε στο οικονομικό επιτελείο, κύριε Πετραλιά. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε και θα απευθυνθούμε και στην αρμόδια επιτροπή ξανά. Έχουμε ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το ζήτημα της αποχώρησης του δημοσίου από τις τράπεζες. Το δημόσιο χάνει 40 δις με τις επιλογές σας. Έχετε κάποια πληροφόρηση σε σχέση με την ημερομηνία της συνεδρίασης? Το ζητάμε ένα μήνα, ενάμιση πριν από τις γιορτές. Μπήκε το νέο έτος. Μας λέει νέο Χατζηδάκης. Έχει δεσμευτεί και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας ότι θα συμβεί αυτό. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, πιέστε την κυβέρνηση να δοθεί ημερομηνία. Δεν είναι αστεία. Εδώ συζητάμε ότι το δημόσιο έχασε 35 εκατομμύρια για τον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος παίρνει και άλλα 150 από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα 23 για την Olympic Air. Και κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι χάνει ο Έλληνας φορολογούμενος 40 δισεκατομμύρια επειδή επιλέγεται να αποχωρήσετε τις τράπεζες. Κάθε μία από αυτές βγάζει 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Γιατί χρεώνει 2 ευρώ για να κάνει τη μεταφορά χρημάτων από τον ένα λογαριασμό στον άλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λοιπόν θα είναι εδώ και θα τα αναδείξει αυτά τα ζητήματα, όπως θα αναδείξει και με πάρα πολύ τεκμηριωμένες προτάσεις τα ζητήματα της ακρίβειας, στα οποία εθελοτυφλείτε, και εθελοτυφλείτε γιατί την ακρίβεια την έχετε εργαλειοποιήσει. Μαζεύετε ΦΠΑ ασύστολα, υποτίθεται για να τυθασεύσετε τα δημόσια οικονομικά, αλλά δεν το κάνετε για αυτό το λόγο, το κάνετε για να υλοποιήσετε το συμπαγές και επίμονο σχέδιό σας για τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα χέρια των πολύ λίγων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο η Δημοκρατία...